συνδεθούμε με τον Κώστα το Σαρικά να μας δώσει όλες τις εξελίξεις που βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κώστα, καλή σου μέρα. Είδαμε, θέλω να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που είχαμε. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε και νέο χάρτη, προκλητικό χάρτη, που προαναγγέλει τις έρευνες και σε άλλες περιοχές μέχρι και ανατολικά της Καρπάθου. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό? Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η Άγκυρα επιθυμεί να κρατήσει ψηλά την ένταση. Ξεκίνησε με το Roots Race, το οποίο έχει περάσει από χθες το απόγευμα, περίπου στις 5 το απόγευμα, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και παραμένει εκεί έως και αυτή την ώρα, και μάλιστα με πορεία δυτική, νότια-νότιο-δυτική, συνοδευόμενο από μια μικρή αρμάδα, ένα μικρό στολίσκο από τουρκικά πολεμικά πλοία, τα οποία ουσιαστικά το έχουν περικυκλώσει, είναι γύρω του, μπροστά και γύρω του. Ενώ σε τακτά διαστήματα από τις τουρκικές φρεγάτες απομειώνονται ελικόπτερα τα οποία επιτηρούν την περιοχή και ψάχνουν, αναζητούν πιθανότατα ελληνικά υποβρύχια. Χθες απομειώθηκαν σε 9 περιπτώσεις ελικόπτερα από τις τουρκικές φρεγάτες, τις φρεγάτες που συνοδεύουν το Roots Race, το οποίο, επαναλαμβάνω, παραμένει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται εκεί με αρκετές δυνάμεις, με αρκετές μονάδες, αρκετά πλοία του στόλου, τα οποία μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχουν ενισχυθεί. Τα ελληνικά πολεμικά πλοία όντως απευθύνουν συνεχώς μηνύματα μέσω ασυρμάτου στο πλήρωμα του τουρκικού ερευνητικού και το καλούν να αποχωρήσει, καθώς, όπως του τονίζουν, πλέει μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι φαίνεται ότι απαντούν τα τουρκικά πολεμικά πλοία και ζητούν αυτά με τη σειρά τους από τα ελληνικά πολεμικά πλοία να αποχωρήσουν, καθώς, όπως τονίζουν οι Τούρκοι, οι Έλληνες είναι αυτοί που πλέουν μέσα σε τουρκική ΑΟΖ. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε, ότι υπάρχει απάντηση, προκλητική απάντηση από τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Η κατάσταση είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα αρκετά πολεμικά πλοία, τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Ρόδου, Καστελόριζου, Καρπάθου, Κρήτης. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες μονάδες οι ελληνικές. Τα τουρκικά πλοία κυρίως είναι προς τα παράλια της Τουρκίας, κατά μήκος από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο, αλλά και φυσικά τα συνοδευτικά του Roots Race. Είχαμε χθες το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, είχαμε και το ΚΙΣΕΑ. Η Αθήνα προς το παρόν κρατάει τη συγκεκριμένη γραμμή. Περιμένουμε αν θα περάσει σε κάποιο επόμενο βήμα αντίδρασης, από τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν συμμορφώνονται, δεν φαίνεται να αποχωρεί το Roots Race από την περιοχή. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ώρες. Πραγματικά είδαμε και τις προκλητικές αυτές τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που δείχνει το Roots Race να συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία και να έχει απλώσει και καλώδια. Φυσικά δεν ξέρουμε αν οι φωτογραφίες αυτές είναι πρόσφατες, είναι χθεσινές, γιατί αργά χθες το βράδυ δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό το πράγμα δείχνει διάθεση των γειτόνων να κρατήσουν ψηλά την ένταση, Κώστα, στην περιοχή. Ενώ έχουν απλώσει τα καλώδια, όπως μας λες, εν τούτης δεν μπορούν να κάνουν έρευνες, γιατί υπάρχει ο θόρυβος από τα πολεμικά πλοία. Γιατί το κάνει, είναι λοιπόν πάρα πολύ κοντά, ναι, θα σου πω. Είναι καθαρά θέμα εντυπώσεων. Όντως, ουσιαστικές έρευνες, όπως μας ξεκαθαρίζουν πηγές εδώ του Υπουργείου Άμυνας, δεν μπορούν να γίνουν υπό αυτές τις συνθήκες. Για να κάνει έρευνες στο σεισμογραφικό, πρέπει να έχει απλωμένα καλώδια και κοντά του να μην υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία με τις προπέλες τους να δημιουργούν θόρυβο, για να το πούμε απλά, και έτσι να παρεμβάλλουν στα ηχοβολιστικά, στα μηχανήματα που έχει απλώσει πάνω στα καλώδια, δηλαδή το ερευνητικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία αυτή τη στιγμή, να κάνει πραγματικές έρευνες, είναι να δείξει ότι κάνει έρευνες. Αυτός είναι ο στόχος, ένας πόλεμος επικοινωνιακός, ένας πόλεμος εντυπώσεων, και εκεί στηρίζει όλη της αυτή τη στιγμή την προσπάθεια. Ουσιαστικές έρευνες κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να γίνουν, δεν κάνει έρευνες πραγματικές στο Roots Race, παρότι έχει απλωμένα καλώδια, και αυτό είναι ξεκάθαρο και τονίζεται από όλες τις πηγές και από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς γίνονται οι έρευνες στη θάλασσα. Έτσι. Είσαι σαφής, θα ξανασυνδεθούμε και αργότερα να μας δώσεις και άλλες πληροφορίες, και εμείς πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Πέτρο Γκάντζια, να δούμε τι λένε οι